Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα βίντεο που πάλι θα σας δείξω άλλο ένα κομμάτι του σπιτιού, επειδή μου ζητάτε συνέχεια ένα house tour, επειδή το μισό σπίτι είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα τώρα να σας δείξω το δωμάτιο του Αλέξανδρου που κάναμε κάποιες αλλαγές, έφυγε η κούνια, ήρθε ένα κρεβάτι και γενικότερα έτσι άλλα διάφορα πράγματα που μπορώ να σας δείξω και να πάρετε κάποια ιδέα αν και εσείς έτσι κάνετε μια αλλαγή στο δωμάτιο των παιδιών σας. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Και ελάτε να σας δείξω το δωμάτιο του Αλέξανδρου και τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει που έφυγε η κούνια και βάλαμε αυτό εδώ το κρεβάτι που κατά τη δική μας γνώμη και άποψη είναι ένα εξαιρετικό κρεβάτι. Για τη φάση που είμαστε εμείς τώρα που ο Αλέξανδρος είναι ακόμα μικρός και φοβόμαστε μη πέσει, δεν του έχουμε βάλει κάγκελο. Στην ουσία τα κρεβάτια τύπου Μοντεσόρι, αυτός είναι ο σκοπός, να μην βάλεις κάγκελο. Αλλά θα σας πω τι έχουμε κάνει. Για όσες ενδιαφέρεστε, εμείς βγάλαμε την κούνια γιατί βλέπαμε ότι και τον Αλέξανδρο πλέον δεν τον βολεύει κούνια. Και πήραμε το κρεβάτι, το έχουμε 2 εβδομάδες περίπου τώρα και μπορώ να σας πω ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το κρεβάτι το βρήκα μέσω Google από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν θυμάμαι όνομα να σας πω. Αλλά άμα γράψετε κρεβάτια Montessori, παιδικά κρεβάτια σπιτάκια, θα σας βγάλει πάρα πολλά σε διάφορα σχέδια, διάφορα χρώματα, διάφορα, μερικά κουμπάνε εντελώς το πάτωμα. Εγώ στην αρχή αυτά δεν λίγο τα είχα κακολογήσει τα κρεβάτια, γιατί έβλεπα ότι όλα αυτά τα τύπου Montessori κουμπάνε εντελώς πάτωμα και δεν μου άρεσε το στρώμα να είναι εκτεθειμένο έτσι κάτω. Οπότε έτσι στο ψάξιμο βρήκα και αυτό το τέλειο χρώμα που είναι έτσι ένα γκρι λίγο ιδιαίτερο, δεν το λες ακριβώς γκρι, και επειδή έχει αυτό το μικρό κενό ανάμεσα στο πάτωμα και στο στρώμα, αυτό μου άρεσε περισσότερο. Και εμείς το διακοσμήσαμε με φωτάκια, τα οποία δεν τα έχω συνδέσει στην καθημερινότητα, μέσα στην ημέρα δεν τα συνδέω με την πρίζα, γιατί είναι με πρίζα, δεν είναι με μπαταρίες, οπότε λίγο με τρομάζει αυτό, οπότε ξαπλώνω εγώ μαζί με τον Αλέξανδρο, τότε τα ανοίγουμε για να τον ελέγχω το τι κάνει, γιατί φοβάμαι μην πάει και τραβήξει κανένα καλώδιο. Και τα πήρα από ένα κατάστημα το οποίο λέγεται Be Light και φτιάχνεις μόνος σου τα χρώματα, δηλαδή επιλέγεις μόνος σου τα χρώματα και σε ποια σειρά θα μπουν, παρακαλώ. Λοιπόν, και εδώ έχω αυτή την τέλεια γυρλάντα, πάρα πολύ ωραία, θα σας γράφω και εδώ στη σελίδα πώς λέγονται τα καταστήματα για να τα βρίσκετε πιο εύκολα, να μην σας μπερδεύω. Αυτή τη γυρλάντα την είχαμε χρησιμοποιήσει και στο Αλέξανδρο τη βάφτιση, του έχουμε βάλει άλλη μια γυρλάντα και του έχω βάλει και τη, εννοείται, το προστατευτικό που είχαμε στην κούνια, και επειδή καμιά φορά το κατεβάζει του έχω βάλει και κάποια παζλάκια σαν αυτά που έχουμε εδώ στο πάτωμα. Και το έχουμε και μέσα για να μην χτυπήσει, γιατί είναι αυτά τα μαλακά τα παζλάκια. Εδώ όπως βλέπετε έχουμε βάλει κάποια από τα παιχνίδια μας, τα περισσότερα είναι μέσα στο σαλόνι. Και έχω ένα ίδιο και σε αυτή τη γωνία, αλλά σήμερα ο Αλέξανδρος είχε άλλη άποψη, άλλη γνώμη για το που θα πάει το καλάθι με τα άπλυτα. Και όπως βλέπετε έχουμε στολίσει το κρεβάτι του με διάφορα αρκουδάκια. Αυτά τα δύο είναι για να τα βάλω στον τοίχο κάποια στιγμή εδώ, θέλω να τα βάλω. Για εκεί τα προορίζω, γιατί είναι αρκουδάκια που μπαίνουν στον τοίχο τα συγκεκριμένα. Του έχω αυτά εδώ και για προστατευτικά το βράδυ, μην χτυπήσει είτε στο ξύλο είτε στον τοίχο πίσω. Και εδώ το σεντόνι μαξιλαροθήκη παπλωματοθήκη είναι από H&M. Σας δείχνω και τη γυψοσανίδα, την ταπετσαρία για να θυμηθώ να σας πω πού είναι, από πού είναι, για να γράψω. Και εδώ έχουμε την αλαξιέρα, την οποία δεν την αποχωρίζουμε για την ώρα, για κανένα λόγο. Με βολεύει πάρα πολύ και να τον αλλάζω και να τον τίνω και όταν βγαίνουμε από το μπανάκι μας. Με βολεύει πάρα πολύ το ύψος, επειδή είμαι και εγώ ψηλή, δεν με βολεύει να το κάνω στο κρεβάτι όπως το κάνουν περισσότερες στην ηλικία τώρα των παιδιών. Και εδώ έχω αυτό το καλαθάκι από IKEA, στο οποίο έχω βάλει μέσα τις κρεμούλες του και άλλα διάφορα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε. Του έχουμε και ζελέ, όπως μας βλέπετε εδώ. Έχουμε και ζελέ εννοείται. Και από εδώ έχω αυτό το φωτιστικό, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ ιδιαίτερο. Έχω βάλει μέσα και κάποιες εικόνες, έχουμε βάλει και ένα θερμόμετρο, το οποίο κοιτάμε και παρακολουθούμε τη θερμοκρασία. Και εδώ πάνω ακουμπάω, έχω το φωτάκι νυχτός και έχω και αυτό εδώ πέρα το οποίο το λατρεύει από μωρό. Και με το μοναδικό ήχο που κοιμάται είναι αυτός. Είναι της Fisher Price, το μουσικό περιστρεφόμενο. Και πραγματικά μας ηρεμεί πάρα πολύ, τα φωτάκια φωτίζουν σε όλο το δωμάτιο το βράδυ και του αρέσει το Αλέξανδρου και το μεσημέρι του το βάζω. Εδώ πέρα κουμπάω πράγματα τα οποία μπορεί να ξαναφορέσει, ρούχα δηλαδή τα οποία τα έχουμε φορέσει και μπορούμε να τα ξαναφορέσουμε, δεν έχουν ελερωθεί όπως αυτή εδώ η ζακέτα. Και εδώ μέσα σε αυτή τη συρταριέρα, στα πρώτα συρτάρια έχουμε όλες τις πάνες, εδώ έχω μια κλειστή συσκευασία, εδώ έχω ό,τι έχω ανοίξει και κάτω κάποια παραμύθια τα οποία μας έχουν φέρει.
αλλά είναι για πιο μετά, για πιο μετά ηλικίες. Οπότε τα έχω φυλάξει εκεί, έχω βάλει και την ασφάλεια για να μην τα ανοίγει, γιατί είναι και αυτά τα φύλλα τα πολύ κοφτερά και δεν θέλω να τον αφήνω ακόμα να παίζει με αυτά. Και εδώ έχουμε ένα τέλειο ποδηλατάκι που μας είχε πάρει η νονά μας και έχουμε βάλει πάνω κάποια αρκουδάκια τα οποία μας τα είχαν φέρει όταν ο Αλέξανδρος γεννήθηκε, στο μευτήριο δηλαδή. Αυτή εδώ είναι η κουρτίνα μας, δεν έχει αλλάξει κάτι από την τελευταία φορά που σας είχα δείξει την κουρτίνα. Και εδώ μπροστά από το παράθυρο του έχω φτιάξει αυτή εδώ πέρα τη γωνιά, το οποίο θέλω να σας δείξω. Αυτό εδώ είναι ένα τέλειο χαλάκι το οποίο ανοίγει, είναι πολύ μεγάλο. Εγώ το έχω κάνει έτσι στο μισό για να μην πιάνει πολύ χώρο από το δωμάτιό του. Του έχω βάλει και δύο μαξιλαράκια εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Και θέλω να σας πω ότι του Αλέξανδρου είναι η καλύτερη του να έρχεται, ειδικά τις ημέρες που βρέχει, να κάθεται εδώ, του τραβάω και την κουρτίνα και κοιτάζει έξω με πάρα πολύ χαρά. Του αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία έτσι. Τον έχω βρει πολλές φορές ξαπλωμένο έτσι εδώ πέρα. Του το έχω και έτσι και για να είναι και πιο μαλακό, που είναι ήδη πολύ μαλακό, δείτε εδώ πέρα πώς είναι. Είναι ναι και πολύ μαλακό, αλλά είναι και. Το έχω κάνει και διπλό να είναι ακόμα πιο μαλακό και του αρέσει να ξαπλώνει πάνω στο μαξιλάρι και να χαζεύει έξω. Και όπως το είδατε από εδώ, από τη μεριά που είναι η ντουλάπα του, έχουμε ένα στρώμα. Αυτό το στρωματάκι είναι το στρωματάκι της κούνιας του, το οποίο πλέον δεν μας είναι χρήσιμο. Και το βράδυ πριν κοιμηθεί ο Αλέξανδρος, του το βάζω εδώ. Τώρα που είναι η αρχή, σε περίπτωση που πέσει, να πέσει κάπου πιο μαλακά. Για την ώρα, δύο εβδομάδες τώρα, δεν έχει πέσει. Μόνο ένα βράδυ σηκώθηκε και ήρθε να του κάνουμε παρέα, δηλαδή να κοιμηθεί μαζί μας. Μόνο αυτό, κατά τα άλλα τίποτα άλλο. Έχει πάει πάρα πολύ καλά, έχει πάει πραγματικά, δεν το περίμενα ότι θα πάει τόσο καλά, να σας πω την αλήθεια. Περίμενα ότι από τα πρώτα βράδια θα σηκώνεται και θα έρχεται, αλλά φανταστείτε, αυτό έγινε προχθές και έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες. Όχι σχεδόν, έχουν περάσει δύο εβδομάδες που έχουμε το κρεβάτι, δύο εβδομάδες και κάτι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο με το δωμάτιο του Αλέξανδρου. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας έδωσα έστω και λίγο έτσι μια ιδέα για το πώς μπορείτε κι εσείς να διακοσμήσετε το δωμάτιο του μικρού σας. Ή αν ψάχνατε κάτι. Ξέρω πάρα πολλές κοπέλες που ψάχνουν π.χ. αυτή εδώ τη γυρλάντα με τα φωτάκια. Και το ότι βρήκα να μπορείς να φτιάξεις μόνη σου τα χρώματα ήταν πραγματικά για μένα εκπληκτικό, μιας και έψαχνα οπωσδήποτε να βρω κάτι της αρεσκίας μου που να ταιριάζει στα χρώματα του δωματίου του Αλέξανδρου, αλλά δεν έβρισκα τίποτα. Τέλος πάντων, βρήκα όμως σελίδα που τα έφτιαξα μόνη μου, διάλεξα μέσα σε πάρα πολλά χρώματα που είχε. Θα σας γράψω πάνω στο βίντεο, όπως σας είπα, τα ονόματα από το οτιδήποτε σχεδόν υπάρχει εδώ μέσα. Και αυτά, περιμένω τα σχόλιά σας να μου πείτε αν σας άρεσε το δωμάτιο και ελπίζω έστω και μια ιδέα σε κάποια να την έδωσα ή να βρήκε κάτι που έψαχνε ή οτιδήποτε. Αυτά, σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε πάλι σύντομα, να περνάτε υπέροχα, γεια σας!